Κυρίες και κύριοι, Δημοτική Σύμβουλη, για να φτάσουμε σε αυτή την πρόταση, αυτό που λάβαμε σοβαρότατα υπόψη μας είναι τα οικονομικά προβλήματα που συθλίβουν τους συνδημότες. Αφού κραζόμαστε την αγωνία τους και πράττουμε όπως επιτάσσουν οι ανάγκες τους. Είναι μια πρόταση ρεαλιστική με βάση τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου, ιδίως αν λάβουμε υπόψη μας το τεράστιο αποθεματικό που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και υπερβαίνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Θεωρούμε πως θα είναι μια μεγάλη ανάσα για τους συνδημότες μας που έχουν πληγεί βάναυσα τα τελευταία χρόνια, τόσο από την παρατεταμένη οικονομική δυσπραγία, όσο και από την υπερφορολόγηση και τις συνέπειες της πανδημίας. Επί της ουσίας, η πρότασή μας στηρίχθηκε σε μείωση κωδικών με δαπάνες που χρησιμοποιήθηκαν ή που δεν χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιήθηκαν με μικρά ποσά κατά το παρελθόν οικονομικό έτος και θεωρούμε ότι έφτασαν να αριθμούν αυτά τα συγκεκριμένα ποσά με την πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής ακριβώς για να φουσκώσουν το σχέδιο του πανών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε ιστορική ευθύνη απέναντι στους συνδημότες μας που πρέπει επιτέλους να ακουστούν και να νιώσουν πως το Δημοτικό Συμβούλιο είναι στο πλάι τους, ότι τους κατανοεί και ότι παίρνει πρωτοβουλίες προκειμένου να ανακουφιστούν και να καλυτερεύσει η ζωή τους. Καλούμε λοιπόν όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Συνδικής να υπερψηφίσουν την πρότασή μας και εδώ θέλω να θυμίσω δέσμευση του Αντιδημάρχου τότε των Οικονομικών και σημερινού Αντιδημάρχου Οικονομικών, που σε μια παρόμοια πρόταση πριν από ένα χρόνο περίπου είχε υποσχεθεί ότι το θέμα θα το δούμε την επόμενη χρονιά, κάτι που τελικά φαίνεται ότι δεν έγινε. Τέλος, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες του Δήμου που ανταποκρίθηκαν στις αιτήσεις μας, που βοήθησαν στο να φτάσουμε να διατυπώσουμε μία πρόταση σύμφωνα με όλα όσα προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, σε αντίθεση με την παρελκυστική τακτική της διοίκησης, η οποία στην ουσία μας έβαλε το μαχαίρι στο λαιμό, προκειμένου να μην μπορέσουμε να καταθέσουμε την εναλλακτική πρόταση, η οποία είναι για το καλό των δημοτών. Σας ευχαριστώ πολύ.